Στις 24 Απριλίου το Δικαστήριο του Αρίου Πάγου κοινοποίησε την απόφασή του για τη συμμετοχή ή μη των κομμάτων και των πολιτικών σχηματισμών στις ευρωεκλογές του 2024. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης κρίθηκε ότι πληρεί όλες τις καθοριστήσεις από τον νόμο προϋποθέσεις και ως εκ τούτου θα δώσει το παρόν στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Σε μια περίοδο επικίνδυνων κοινωνικο-οικονομικών κραδασμών και ιστορικών ανακατατάξεων, οι ευρωεκλογέ τη 9η Ιουνίου αποκτούν ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία. Είναι πλέον αποδεκτό από το σύνολο σχεδόν των Ευρωπαίων πολιτών ότι η γυραιά Ήπειρο έχει απολέσει την ταυτότητα, τον προσανατολισμό και το ρόλο τη στι διεθνεί εξελίξει και έχει μετατραπεί σε άβουλο παρακολούθημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική και των κέντρων επιβολή μια καθόλου αντιευρωπαϊκή κουλτούρα. Αλλά το τραγικότερο όλων είναι ότι η Ελλάδα, η χώρα που διαμόρφωσε την ταυτότητα της Ευρώπης και ολόκληρου του λεγόμενου δυτικού κόσμου, έχει γίνει παρακολούθημα του παρακολουθήματος. Υπό την άστοχη, αν όχι ύποπτων προθέσεων, η ηγεσία των κομμάτων εξουσίας, το εθνικό αυτεξούσιο κατέρευσε, η δημόσια περιουσία εκποιήθηκε και οι Έλληνες φτωχοποιήθηκαν και υποδουλώθηκαν υπό το πρόσχημα της συμμόρφωσης στις επιταγές της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Η τεράστια οικονομική και κοινωνική βλάβη την οποία υπέστη η χώρα ως μέλος της Ένωσης δεν οφείλεται τόσο στη σκληρότητα των συμβάσεων και των συνθήκων που ακρίτως υπεγράφησαν όσο στην αδυναμία του πολιτικού μας προσωπικού να διεκδικήσει τα εθνικά δίκαια και δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις συνθήκες ή συμβάσεις και να φέρει την Ευρώπη πρώτον των υποχρεώσεών της έναντι της Ελλάδας επιπρόσθετα με τη λανθασμένη στάση του στα μείζωνα ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα, τα εγχώρια κόμματα εξουσία καθίστανται συνυπεύθυνα για το διαρκώ εντυνόμενο κλίμα ανασφάλεια και αβεβαιότητα που απειλεί τον πλανήτη. Η προσέλευση όλων των Ελλήνων στι κάλπε τη 9η Ιουνίου δεν είναι ούτε δικαίωμα ούτε αγκαρία. Είναι ύψιστη εθνική υποχρέωση, προκειμένου να ενισχυθούν στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο οι φωνέ που υπερασπίζονται το αυτεξούσιο των εθνών, τον επαναπροσδιορισμό τη ευρωπαϊκή ταυτότητα, τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική αναβάθμιση τη Ευρώπη, την ειρήνη και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή τη φορά, οι αποφάσει των ψηφοφόρων δεν πρέπει να υπαγορεύονται από ένα απλό αίσθημα δυσαρέσκεια και μια χαλαρή πρόθεση διαμαρτυρία για τα κακό σκήμενα. Κάθε ψήφο οφείλει να είναι η χειρή απέτηση για αποκατάσταση των εθνικών βλαβών, αποδέσμευση του κληρονομικού μα πλούτου και έμπρακτη προάσπιση της ελληνικότητα ω πρωτογενού συστατικού στοιχείου του αληθινού Ευρωπαϊσμού. Η πολυπόθητη απελευθέρωση τη χώρα μα περνάει μέσα από την Ευρώπη και το κοινοβούλιο τη. Γι' αυτό και τα αναλογούντα στην Ελλάδα έδρανα της Ευρωβουλής πρέπει να δοθούν σε Έλληνες με γνήσιο εθνικό φρόνημα, ισχυρή πολιτική βούληση και ελληνοκεντρικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Πρέπει δηλαδή να δοθούν στους υποψήφιους ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης για να μπουν όλα στην ορθή αληθινή τους θέση.